Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, θέλω να βγάλουμε στον αέρα τον κύριο Ελευθέριο Κουσούλη. Τον έχουμε. Καλησπέρα, κύριο Κουσούλη. Καλή εβδομάδα. Καλή χρονιά, νομίζω τα έχουμε ξαναπεί. Χαίρομαι πολύ. Αλλά δεν είναι κακό να τα επαναλάβουμε, να επαναλαμβάνουμε ευχές που δεν είναι στερεότυπα, αλλά είναι ουσιαστικές για τον κόσμο που μας βλέπει, μας αγαπάει και μας ανταποδίδει την προσπάθεια που κάνουμε για να τον ενημερώνουμε απροκατάληπτα και αντικειμενικά. Λοιπόν, θέλω το πρώτο δικό σας σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο μοχλεύει ανακατατάξεις, διεργασίες, διαφωνίες, το θέμα του γάμου των ομοφύλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας μέσα στα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Δηλαδή εδώ δεν είδαμε αναταραχή για θέματα όπως η κερδοσκοπία, η εσωκέρδεια, στην ενέργεια, στα τρόφιμα. Θέματα επιβίωσης στην καθημερινότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας. Εθνικά θέματα, θέματα παιδείας, θέματα υγείας, κατάρρευση του ΕΣΥ. Και ξαφνικά βλέπουμε αυτό το θέμα να λειτουργεί σαν θριαλίδα. Το δικό σας σχόλιο. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι ένα ζήτημα δικαιωμάτων πραγματικά το οποίο θα έπρεπε να έχει τακτοποιηθεί από την ελληνική πολιτεία με τρόπο διαλεκτικό, διαλογικό και ήπιο γίνεται τελικά κεντρικό ζήτημα που ανακοινεί ταυτόχρονα, κύριε Παναγιωτόπουλε, όλα τα ζητήματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχει ένας προβληματισμός. Πριν του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως άκουσα τον κύριο Πουλακίδα να περιγράφει το ΣΥΡΙΖΑ, η αφέλεια πάντα έχει το ρόλο της στην πολιτική. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι ζητήματα τα οποία συνδέονται λέτε, με την λέτε, ίδια αφέλεια την του κυρίου Κασελάκη, λέτε. Απολύτως, ναι, απολύτως βέβαια. Αναθέσατε με πάρα πολύ καθαρό τρόπο το ζήτημα. Για μια ακόμη φορά, επιτρέψτε μου μία παρένθεση. Ο αντίπαλος ως ελπίδα θα λειτουργήσει για την Νέα Δημοκρατία, αφού ούτως ή άλλως η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ έχει καθορίσει τις πολιτικές συνθήκες σε εξέλιξη. Αλλά κλείνω την παρένθεση αυτή. Ο αντίπαλος, λέτε, δηλαδή. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα λειτουργήσει ως ελπίδα. Ο αντίπαλος ως ελπίδα. Για τον κύριο Μητσοτάκη, λέτε. Ο αντίπαλος ως ελπίδα. Απολύτως, ναι. Απολύτως. Για το σημερινό κέντρο εξουσίας, ο αντίπαλος ήταν και έγινε η ελπίδα. Ο αντίπαλος, η κατάρρευσή του, δηλαδή το πολιτικό τέλος του ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο και τον Ιούνιο, καθόρισε τις εξελίξεις. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μείνει στο 27%, δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία στην Ελλάδα σήμερα. Ο αντίπαλος λοιπόν, ο οποίος σιγά σιγά εκλείπει και γι' αυτό και θα παραχθεί ένα πολιτικό κενό στη σύγκρουση, εξακολουθεί να λειτουργεί ως ελπίδα για την κυβερνητική παράταξη. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι ένα ζήτημα που είναι ένα ζήτημα δικαιωμάτων, επαναλαμβάνω, ανακοινεί πολλά ζητήματα μαζί. Στην πραγματικότητα ανακοινεί τον τρόπο της ύπαρξής μας, σημαντικά ζητήματα. Παράδειγμα, το γεγονός ότι αμφισβητείται η έννοια της μητέρας και του πατέρα, συστατικά, θεμελιωτικά στοιχεία της ανθρωπότητας και της ανθρώπινης ύπαρξης από τα πρώτα βήματα του ανθρώπου πάνω σε αυτό τον υπέροχο πλανήτη. Το γεγονός ότι επιχειρείται μια διαγραφή νοημάτων και σημασιών και μάλιστα με έναν τρόπο και μια μέθοδο επιβολής, είναι αυτό που ανακοινεί τα πράγματα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, επιτρέψτε μου, σήμερα άκουσα τον κύριο Πατέλη να τοποθετείται δημόσια με πάρα πολλούς τρόπους και πραγματικά έχω μείνει κατάπληκτος από το βαθμό του προσβλητικού λόγου. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα. Προσέβαλε την ελληνική κοινωνία. Υπάρχει ένα βίντεο στο TikTok, μας προσέβαλε όλους. Προσέβαλε την Ελλάδα, προσέβαλε τη διαδρομή της, προσέβαλε αυτά που έχουμε κατακτήσει, τους ατομικούς μας προσωπικούς και κοινωνικούς αγώνες. Υπάρχει ένα βίντεο στο TikTok, κύριε Παναγιωτόπουλε, όπου ο κύριος Πατέλης επιχειρεί να τοποθετήσει τη χώρα, την Ελλάδα, την πατρίδα μας, στην καθυστερημένη Ανατολή, σε σύγκριση με την προηγμένη Δύση. Και δεν κάνει μια περιγραφή συνθήκων, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τραβάει μια γραμμή στο χάρτη, το έχετε δει. Τραβάει μια γραμμή στο χάρτη όπου μας θέτει εκτός πολιτισμένης Ευρώπης. Αυτό, αν υπήρχε πραγματική πολιτική λειτουργία στο Μαξίμου, θα έπρεπε να έχει απομακρυνθεί ο κύριος Πατέλης για αυτή την προσβολή, μόνο για αυτό το TikTok. Ταυτόχρονα σήμερα τον άκουσα να προσβάλλει και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο τρόπος που συνολικά προσεγγίζει το ζήτημα είναι ένας λόγος επιβολής. Τι σημαίνει επιβολή? Επιβολή σημαίνει ότι επειδή κατέχω ένα ρόλο ισχύος, αξιοποιώ την ισχύ μου και επιχειρώ να επιβάλλω στους πολλούς την ξεχωριστή δική μου
δικαίωμα του καθενός γνώμη. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με διαλεκτικό, επαναλαμβάνω, και διαλογικό τρόπο. Τώρα αυτό που ανακοινεί πάρα πολύ με ενδιαφέροντα τρόπο είναι η προτροπή του Πρωθυπουργού στους βουλευτές να απέχουν. Είναι στην πραγματικότητα μια προσβολή στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Να βάλουμε λίγο τα ζητήματα. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι είναι οι φορείς της λαϊκής εντολής. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει και τους αναγνωρίζει το απόλυτο δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και πού γίνεται αυτή η ελεύθερη έκφραση που εκφράζεται? Εκφράζεται στο χώρο του κοινοβουλίου. Όχι στην αυλή, όχι στο προάβλιο της Βουλής, στο χώρο του κοινοβουλίου. Εκεί νοείται η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα της υλοποιημένης λαϊκής έκφρασης διά των αντιπροσώπων. Ακριβώς, σωστό. Τι λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός λέει λοιπόν στους αντιπροσώπους, στους εκλεγμένους αντιπροσώπους, αυτοκαταργηθείτε εν προκειμένου, ως αν πρόκειται για το μείζον ζήτημα σωτηρίας του πλανήτη, αποσυρθείτε από το χώρο που λαμβάνονται οι αποφάσεις, διαγράψτε δηλαδή την πολιτική σας οντότητα, προκειμένου να μην καταψηφίσετε το νομοσχέδιο. Αυτό είναι μια προσβολή πραγματικά της δημοκρατίας και απορώ γιατί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν ήδη δηλώσει δημόσια τη διαφωνία τους ότι η αποχή δεν μπορεί να νοηθεί στην κοινοβουλευτική δημοκρατία ανεξαρτήτως αν για δευτερεύοντα ζητήματα έχει παρατηρηθεί αυτή η πρακτική στο παρελθόν. Άρα λοιπόν ένα ζήτημα δικαιωμάτων ανακοινεί πολλά ζητήματα ουσίας μαζί. Και πώς κανείς μπορεί να λειτουργήσει σε μια κοινωνία όπου η εξουσία θεωρεί ότι με καταθλιπτικό τρόπο θα επιβάλλει τη βούλησή της επειδή συγκυριακά μπορεί να διαθέτει αυτή τη δύναμη αδιαφορώντας για τα συστατικά στοιχεία που είναι θεμελιακά στην εξέλιξή μας στον χρόνο ως συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων με συγκεκριμένες επιλογές και αξίες? Να σας κάνω ένα ερώτημα με πολιτικό περιεχόμενο, το οποίο αφορά και λίγο τους τακτικισμούς της πολιτικής και τις ενδότερες στρατηγικές. Γιατί πιστεύετε ότι επιμένει τόσο πολύ ο κύριος Μητσοτάκης και δεν αφήνει αυτό το θέμα να ζυμώνεται μέχρι το καλοκαίρι? Είναι καθαρή η απάντηση. Είναι καθαρή η απάντηση και δεδομένη για όποιον θέλει να βλέπει. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για τη λύση ενός προβλήματος. Ενδιαφέρεται για τη χρήση ενός προβλήματος. Δηλαδή δεν είναι αυθεντική η επιδίωξη της λύσης, αλλά προσχηματική η επιδίωξη της λύσης, προκειμένου να ενταχθεί ως στοιχείο προοδευτικότητας στην κατασκευή μιας εικόνας μεταρρυθμιστή. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου επιφανειακό και προσχηματικό, γιατί την ίδια ώρα υπάρχει πραγματική ζωή, κύριε Παναγιωτόπουλε, όπου θα μπορούσε κανείς να ενεργήσει, αν πραγματικά ήθελε, μια μεταβολή μεταρρυθμιστικού τύπου, όχι μόνο στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπογραμμίζω, αλλά και στα ζητήματα που συνδέονται με τα θεμελιώδη άλλα δικαιώματα της ύπαρξής μας. Παράδειγμα, πλήρης αδιαφορία για το δημόσιο σχολείο. Έχουμε ένα υποβαθμισμένο δημόσιο σχολείο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πλήρης αδιαφορία, εγώ υποστηρίζω πλέον ως άνθρωπος που μελετάει τα πολιτικά προβλήματα της χώρας και τα έχει ζήσει, έτσι γνωρίζω πρόσωπα, συνθήκες και καταστάσεις, υπάρχει συνειδητή αδιαφορία για την εφαρμογή του νόμου. Επαναλαμβάνω, συνειδητή και επιμελημένη αδιαφορία για την εφαρμογή του νόμου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί υπάρχει πεποίθηση σε ορισμένους οι οποίοι δεν συνδέονται με τα λαϊκά συμφέροντα και αδιαφορούν πλήρως για την κατάσταση του λαού μας σήμερα, ότι η συνθήκη ανομίας είναι μια συνθήκη που επιτρέπει την εύκολη κυριαρχία πάνω στο φοβισμένο λαό. Το γεγονός ότι η βία... Αλέτε ότι γίνεται επί τούτου, έτσι. Λέτε ότι επιτρέπουν... Είναι μια επιμελημένη επιλογή. Ένα λεπτό. Λέτε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Λέτε ότι φυσικά επιτρέπουν, δείχνουν ανοχή... Το έχω γράψει στην αρθρογραφία μου, κύριε Παναγιώτο. Θέλω να ακουστεί όμως, το τονίζω. Λέτε ότι δείχνουν ανοχή στην επέκταση της εγκληματικότητας. Όχι ανοχή, επιμελημένη αδιαφορία. Επιμελημένη αδιαφορία στην επέκταση της παραβατικότητας χώρα, και της εγκληματικότητας, έχει... γιατί πιστεύουν ότι αυτό διευκολύνει την επιβολή της εξουσίας τους πάνω στο λαό. Της κυριαρχίας πάνω σε φοβισμένους ακριβώς ανθρώπους. Στη χώρα έχει εγκατασταθεί μια ατμόσφαιρα ανομίας. Η βία έχει εμποτίσει το κοινωνικό σώμα όπως ποτίζει η βροχή τη γη και δεν έχει γίνει στη χώρα επανάσταση. Δηλαδή η ανασφάλεια
απειλεί τους ανθρώπους την ώρα που η ασφάλεια θα πρέπει εμείς που υποστηρίζουμε το δημοκρατικό πλαίσιο συνύπαρξης να γνωρίζουμε ότι είναι το υπέρτατο αγαθό. Οι φοβισμένοι άνθρωποι δεν έχουν δικαιώματα στην καθημερινή τους ζωή. Σπουδαίο και βέβαια και ένα τρίτο. Και ένα τρίτο ζήτημα το οποίο συνδέεται και με το ζήτημα το οποίο είναι στην επικαιρότητα αυτή την εποχή, το υπαρξιακό για μας ζήτημα που συνδέεται με την πορεία της κοινότητας των Ελλήνων στον χρόνο, το δημογραφικό ζήτημα. Σωστό. Δηλαδή την αντοχή μας πρώτον να είμαστε μια ζωντανή κοινωνία η οποία μπορεί να ανανεώνεται και συνεπώς μπορεί να έχει μια ανθεκτικότητα στην πορεία της στον χρόνο. Αυτά τα ζητήματα είναι εκτός δημόσιας συζήτησης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος του πολιτικού τους ρόλου αυτή την εποχή. Η χώρα έχει ένα πολιτικό κενό, κύριε Παναγιωτόπουλε, μια πολιτική παθολογία που επιτρέπει στο κυβερνητικό σχήμα να εκφράζει πρακτικές και να υπηρετεί πρακτικές ψευδοκυριαρχίας και παρακολουθούμε μια επικαιρότητα στην οποία το κύριο ζήτημα θα ψηφιστεί ο νόμος και το νομοσχέδιο όταν θα το φέρουν το σχέδιο της κυβέρνησης και πρέπει αυτό να ρυθμιστεί, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Το κυριότερο απ' όλα όμως θα δούμε το συμβιβασμό που έχει εγκατασταθεί στην πολιτική ζωή και την αναξιοπρέπεια την οποία θα διδάξουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θα επιλέξουν την αποχή. Δεν σας διέκοψα, είπατε πολύ βαριά και ουσιαστικά πράγματα επί των οποίων θα χρειαστεί να επανέλθουμε. Βαριά. Πρέπει να σας πω ότι δεν είχα εικόνα του τι είπε στο TikTok ο κύριος Πατέλης. Ο συνεργάτης μου, ο Δημήτρης, μόλις μου τα έστειλε και πραγματικά τα όσα περιγράψατε νομίζω ότι απηχούν όλα αυτά που εμπεριέχονται στο σχετικό μήνυμα του TikTok και στο χάρτη. Και στο χάρτη, αγαπητέ μου Λευτέρη, που έχει δημοσιεύσει. Ως Έλληνας που είμαι ζυμωμένος με τις πέτρες αυτού του τόπου, βλέποντας σήμερα το TikTok του κυρίου Πατέλη, και επειδή εγώ γνωρίζω τους αγώνες του λαού, έχω συμπράξει σε αυτούς, εσύ γνωρίζεις, βλέποντας το TikTok του κυρίου Πατέλη, τη γραμμή δηλαδή που μας τοποθετεί. Τη γραμμή, αν δεν υπήρχε η γραμμή, θα ήταν διαφορετική η εικόνα. Τη γραμμή που μας τοποθετεί στη ζώνη της καθυστέρησης. Μας πετάει εκτός Ευρώπης, μας βάζει στα Βαλκάνια και προς τα κάτω. Ευρώπης. Ο κ. Πατέλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει καταρχήν από ό,τι ακούω τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έτσι. Ο άνθρωπος δεν έχει συνέστηση της εποχής, είναι σαφές. Ο κύριος Μητσοτάκης, αν σεβόταν τον ελληνικό λαό, θα τον έπρεπε να τον έχει απομακρύνει. Εγώ γνωρίζω, έχω διατελέσει σύμβουλος πρωθυπουργών της χώρας. Και του Κώστα Μητσοτάκη. Του Κώστα Σιμίτη στην επαγγελματική μου διαδρομή. Σωστό. Και γνωρίζοντας τη βαρύτητα του ρόλου του συμβούλου του πρωθυπουργού, θα συνιστούσα αυτοσεβασμό πρώτον στο ρόλο, αυτοσεβασμό στο πρόσωπο και μη προσβολή των ανθρώπων. Μάλιστα. Γιατί σαφής. Η κοινωνία είναι οι άνθρωποι της. Σαφής. Κύριε Κουσούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.